Η Grace Kelly και ο Justin Bieber. Ο Justin Bieber. Λέω. Φτιάσανε τα παιδιά καλέ. Ήρθε ο Justin. Βέβαια. Η Ελένη και ο Μάκης. Α. Από πού ήρθε. Αλλά καρνιβαλιστάν. Από Μαλδίβες. Τι από την Κύπρο. Μαλδίβες, βέβαια. Από το OK έχουμε φωτογραφίες. Πολύ ωραίες. Η Ελένη με μαντήλα. Να δούμε λίγο μεγάλο γιατί δεν βλέπω. Φέρε το λίγο μπροστά. Σπύρο, φέρε λίγο μπροστά την οθόνη. Δεν βλέπω σήμερα. Κοίτα, η Ελένη έβαλε μαντήλα. Σήμερα. Διότι εγώ πιστεύω ότι επειδή έχει τα extension και φαίνονται τα σιλικόνε πίσω κτλ. Σου λέει πού να προλάβω να τα χτενίσω. Α βάλω μια μαντήλα. Ξέρει αν η γυναίκα έχει. Έχει, τα έχω δει στην εκπομπή. Φαίνεται καμιά φορά που χορέψα τρελή. Τα έχω δει, αλήθεια. Ο Μάκης δεν με καταλαβαίνει. Έχει πρόβλημα, φαίνεται. Πρέπει να καταλάβει. Εγώ θα πω το εξή, ότι είναι πολύ ωραία η Ελένη Μενεγάκη. Εδώ δεν καταλαβαίνω γιατί στη λάθη. Κοροϊδεύω το μαντήλι, ρε Γιώργο. Ωραία γυναίκα είναι έτσι κι αλλιώ. Ενώ και το look της είναι ωραίο, αυτό λέω. Α, ναι, γιατί εντάξει. Γιώργο μου ταιριάζει. Γιώργο, μαντάλα με μαντήλα. Από τις διακοπές, από 37 βαθμούς και η μαντήλα και το γυαλί και ξυπόλυτη. Άκου να σου πω κάτι. Επειδή έχω πάει στο συγκεκριμένο μέρος. Έτσι, ναι. Το έχουμε πει με τη φεύγουμε. Πάει πριν 6 χρόνια. Πάλι με τη Μενεγάκη. Απλώς η Μενεγάκη. Την ευνότησα με όσο ξαναπεί. Λάτσιο, Λάτσιο, μην το κάνετε. Λάτσιο, δεν συμφωνήσαμε αυτά. Να τελειώσαμε. Είχε πάει με τον Λάτσιο. Είχε πάει με τον Λάτσιο. Τώρα με τον Ματέο. Δεν συμφωνήσαμε. Φέι μου, σου εύχομαι να μην πας με άλλη. Και εγώ να μην πάω με άλλη. Α σε κάνω μια ευχή το 2014 που ξεκινάει. Αν είναι ποτέ να ξαναπάμε, να πάμε μαζί. Γιατί επειδή λοιπόν έχει ζέστη, είναι πιο ωραία. Επειδή έχω πάει, παιδιά. Το mood μια εβδομάδα. Θέλω να μεταφέρετε τον εαυτό σα. Ναι, στι Μαλδίβε. Όχι, 30 Ιουλίου. 30 Ιουλίου. Με τι κυκλοφορεί στην παραλία του Ιουλίου. Χήμα. Όταν λοιπόν μια εβδομάδα είσαι σε αυτή τη λογική, του χήμα, μαντήλα, δίχαλο κτλ. Στο αεροπλάνο έτσι μπαίνει μέσα. Δηλαδή είναι πολύ χήμα κατά τη μαντήλα. Θέλω να σα πω ότι στο Μάλε, που είναι το αεροδρόμιο των Μαλδίβων, δεν είναι κανένα χλιδάτο. Δηλαδή είναι σαν να πα εδώ στην Ελλάδα σε πού να σου πω τώρα. Σε ένα νησί. Στο αεροδρόμιο της Σύρου. Της Μικρόνου. Πού της Μικρόνου, πολύ μεγάλη. Όχι, παιδιά. Δεν έχει παπαράτσι στο Μάλε. Αυτό που λέει είναι ότι όταν αλλάζεις μέρος και έχει τόσο μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας ή θα πρέπει να είσαι τόσο, ας πούμε, οργανωτικός έτσι ώστε να έχεις τη τσάντα σου μέσα. Όχι, δεν είναι. Το μποτίνι, που εντάξει, αυτό είναι πολύ στιμένο, δεν είναι. Ή όπως ήσουν να πας σπίτι. Εγώ σας λέω και επιμένω, το έχει βάλει για τη Μαλούμπα. Τέλος. Εσύ, συγγνώμη, εσύ δεν έχει τύχει να κάνεις να βάψεις τα νύχια σου και να είσαι στο χειμώνα μεσαγιονάρα. Όλοι το έχουμε και άλλη κοπέλα σε λίγο. Που έφτασε ο Μάκης. Ο Μάκης γιατί κρύβεται. Ο Μάκης δεν καταλάβει. Ο Μάκης δεν καταλάβει ότι οι φωτογράφοι πάνε για τη Μενεγάκη. Δεν πάνε για το Μάκη. Ναι, αλλά φωτογραφίζουν και αυτό. Δεν γουστάρει παπά. Δεν θέλει. Παίζει και τα τρίτα και τα δω. Κοίτα το Μάκη. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Έλα που δεν θέλει ψοφάει τώρα που δεν θέλει. Εσύ που ξέρεις. Σαν και τώρα παίζεις πατέρα. Δεν θέλει. Ρε παιδιά και εσείς τι ψοφάει. Πού το ξέρετε. Γυρίσατε με ωρέξεις. Πού το ξέρεις εσύ ότι δεν θέλει ο άνθρωπος. Δεν θέλει. Όχι. Κρά κάνει. Γιατί θέλω να πω κάτι. Όταν κρύβεσαι. Όταν κρύβεσαι, κρύβεσαι έτσι. Δεν κρύβεσαι έτσι. Μήπως έχει λίγο φαλάκρα. Είναι το καρέ, είναι το δηλαδή, καρέ. Όταν κάνεις το κεφάλι είναι το έτσι. Το καρέ, ρε παιδί. Μάλλον θέλεις να κλείψεις την καράβα. Αυτό που λέμε το δάνειο. Τον έχει κουβαλιτή, Ελένη. Ξέρεις πολύ καλά, είσαι άδικη. Πρώτη φορά θα το πω, είσαι άδικη. Περίμενε λίγο. Πρώτη φορά το λες. Μιλούσα με έναν φίλο μας. Γνωστό, ποιος είναι της δουλειάς, δεν θα πω τώρα το όνομα του ανθρώπου. Και σου είχε πει ότι φτάσανε σε διαφορετικές ώρες στο αεροδρόμιο, γιατί έτσι ακριβώς οι άνθρωποι δεν κρύβονται, αλλά δεν θέλουν να προκαλούν. Και είχαν προνοήσει για να μην προκαλέσουν στην αναχώρησή τους να πάει πρώτα η Ελένη και μετά πρώτα ο Μάτε. Σου το είπε αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος δουλειάς. Αυτό δείχνει από μόνο του ότι όταν μπαίνει ένα ζευγάρι σε αυτή τη διαδικασία, όχι ότι θέλει να κρυφτεί, αλλά όντως δεν θέλουν να προκαλέσουν και να βγουν φωτογραφίες μαζί κτλ. Άρα εσύ, ναι, μην ότι κάνει, ότι το θέλει. Διότι όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Το καλοκαίρι στο Twitter. Γιατί δεν το είπε αυτό το πράγμα τώρα που το θυμηθήκα εγώ για το έργο. Έτυχε να ήμουν μπροστά που στο έργο. Δεν το λέω, ρε Σιφέ, δεν κατάλαβα. Άρα είσαι άδικη. Γιατί δεν στο έργο. Δεν θέλει να βγαίνει η Μενεγάκη, κυρίε μου. Είναι καλή μάνα γιατί φρόντισε παρότι γύρισε από τη ζέστη στα παιδιά να πάρει χειμερινό ντύσιμο. Βλέπετε εδώ και να μην κρυώσουν. Άρα λοιπόν η σωστή μάνα το σκέφτηκε. Να πάρει το πρόσωπο. Ναι, ρε, γιατί σου τώρα. Λες ιδίες. Συγγνώμη, όταν βάζει βαλίτσε μέσα μαγιό και τα λοιπά. Δεν θα βάλει χειμερινά. Δεν θα βάλει. Όχι, ψόφο θα πέρα μόλι. Είναι όμω για 15 λεπτά με το αεροδρόμιο στο σπίτι στα μελίσια. Τι πήγαν μέσα από τα μαγιό και στο αεροδρόμιο. Τι πήγαν μέσα από τα μαγιό και στο αεροδρόμιο. Τι πήγαν μέσα από τα μαγιό και στο αεροδρόμιο. Τι πήγαν μέσα από τα μαγιό και στο αεροδρόμιο.
οπότε σε λίγο. Άλλο τώρα άλλο πάρα. Περίμενε λίγο. Άμα πάρει τηλέφωνο στο 90-11-51-51-10, μπορεί να κερδίσει και με ένα γαλλικό. Σέι Βελένη! Ελένη, τηλεφώνησε τώρα. 90-11-51-51-10.